Έχετε αποφασίσει γενικότερα όλο σας το είναι να το δώσετε στον πρωτογενή τομέα, όμως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και από πού να ξεκινήσει κανείς στην Κρήτη, πραγματικά, κύριε Δικτάκη, από την ελαιοκομική περίοδο που βιώσαμε ό,τι βιώσαμε τους τελευταίους μήνες, από την πτώση της τιμής των απορροκυπευτικών, τα οποία δεν μπορούν να φύγουν ούτε εκτός Κρήτης ούτε εκτός συνόρων. Και βεβαίως, στο τέλος, μένουν οι παραγωγοί με τα προϊόντα στις αποθήκες, στα τελάρα και καταλήγουν στις χωματερές. Είναι τα πλάνα τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση που βιώνετε. Η κατάσταση είναι δραματική. Στον κόσμο επικρατεί ένας εκνευρισμός και μια βεβαιότητα για το τι μέλη γενέστε τελικά με τα προϊόντα μας. Υπάρχουν πολλοί νέοι καλλιεργητές, πολλοί νέοι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις εδώ στην περιοχή, φαντάζομαι και σε όλη την Κρήτη. Πραγματικά είναι αποκρουστική αυτή η κατάσταση και αυτές οι εικόνες που δείξαμε. Τα προϊόντα, ναι, μεν φεύγουν εκτός Κρήτης, δεν φεύγουν όλα. Πολλές ποσότητες μένουν πίσω. Και αυτά που φεύγουν, φεύγουν σε τιμές κάτω του κόστους, υποδιπλάσιες τιμές κάτω του κόστους. Το κλείσιμο των συνόρων, κλείσιμο εστιατορίων, κλείσιμο καταλυμάτων, τουριστικών καταλυμάτων, έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι ενδεικτικό πάντως το στοιχείο, για αυτό που έμαθα, για αυτό που συζητήσαμε, ότι μπαίνετε μέσα, να το πούμε έτσι, οικονομικά, περίπου 2.000 ευρώ στο στρέμμα παραγωγής. Νομίζω είναι μια κατάσταση στην οποία δεν έχει ξαναβιώσει ο κρητικός παραγωγός. Δεν ξέρει πώς να ανταπεξέλθει, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και αν μη τι άλλο, αυτό που ζητάτε είναι μια ενίσχυση, είναι μια στήριξη. Και δεν ξέρω εάν σας βλέπουν από πάνω, από την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή. Και αν σας ακούν. Μας έδειξε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το Star έκανε μια ενημέρωση ουσιαστικά μέσα σε ένα μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, ναι. Πολύ γρήγορα. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή οι όψιμες καλλιέργειες κυρίως, αλλά και γενικότερα οι καλλιέργειες, αλλά κυρίως οι όψιμες, είναι πάνω από 2.000 ευρώ μέσα αναστρέμα. Αυτές οι καλλιέργειες της Κρήτης, τα γηπευτικά της Κρήτης, που θεωρούνται και κατά κανόνα και εκτός εποχής, ναι. Και με αυτά τροφοδοτούμε ουσιαστικά όλη την αγορά. Είναι οι μήνες Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος, οι αντίστοιχοι μήνες Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου για ένα ξενοδοχείο. Αυτούς τους μήνες μπαίνουν λεφτά στην τσέπη μας, αυτούς τους μήνες κάνουμε τις αποσβέσεις μας, αυτούς τους μήνες κερδίζουμε τα προστοζήν μας και θα ξαναπάει ο ερχόμενος Μάρτιος για να ξαναβγούν λεφτά στη δικιά μας την τσέπη. Καλώς η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για όλους τους κλάδους. Κακώς μας άφησε στην απέξω και τελευταίους. Αύριο έχουμε και μια συνάντηση, μια τηλεδιάσκεψη μάλλον, με την Περιφέρεια και τον κύριο Βορύδη, να δούμε πώς θα δώσουμε λύση στα προβλήματά μας. Το να πετιούνται τόσοι τόνοι προϊόντα είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό και κυρίως για μας είναι το εισόδημά μας. Εδώ μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για 50 τόνους περίπου, κύριε Δικτάκη, και δεν ξέρω βέβαια πόσοι άλλοι τόνοι απορροκυπευτικών, ντομάτας, αγκουριού, πιπεριάς βρίσκονται βεβαίως στις αποθήκες ή είναι έτοιμα να κοπούν και ενδεχομένως και αυτά πάρουν το δρόμο της χωματερής. Είναι τραγικό, το λιγότερο. Το νούμερο αυτό είναι μικρό. Είναι μικρό το νούμερο. Δεν είναι 50 τόνοι στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι πολύ παραπάνω τα κιλά που πετιούνται. Και αναγκαστικά, είναι στην περιοχή μας μόνο, αναγκαστικά γίνεται αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιερά Πέτρα και στις υπόλοιπες περιοχές που ασχολούνται κυρίως με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κύριε Δικτάκη. Σίγουρα ναι. Επειδή ξέρω ότι είστε σε συνεννόηση, πάντα η παραγωγή μεταξύ σας. Όλα τα γηπευτικά. Για παράδειγμα, στα μνακαθοπαραγωγή στη Γραμβούσα έχουν παρατήσει τα αγροτεμάχια. Δεν ξέρω αν θα έχετε εικόνες, σίγουρα θα έχετε. Μαθαίνουμε, βέβαια. Ναι. Τα οποία έχουν περάσει με καταστροφέα, τα έχουν παρατήσει το έλεος του Θεού και είναι γεμάτα ζυζάνια. Γνωρίζουν ήδη ότι εκαθαρίσεις του Μαρτίου πολλούνται τα σταμνακάθια από 0,96 έως 1,5 ευρώ με κόστος παραγωγής στο 1,75. Καταλαβαίνετε για τι διαφορά τιμής μιλάμε. Μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και στις λαϊκές αγορές, γιατί το πρόβλημα είναι αλυσιδωτό, φέρνει αντίδραση και στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου και οι τιμές θα πρέπει να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, ακόμα και ένας παραγωγός, αφού δεν μπορεί να τα στείλει εκτός Κρήτης, δεν μπορεί να τα στείλει εκτός χώρας, άρα και στη λαϊκή που θα εφοδιαστούν οι πάγκοι, και εκεί η τιμή ωστόσο θα πρέπει να είναι χαμηλή, πράγμα που δεν συμφέρει κανέναν. Γιατί πολύ και ο κόσμος δεν αγοράζει, από ό,τι μαθαίνω. Εκτός Κρήτης φεύγουν τα προϊόντα. Εκτός Ελλάδος δεν φεύγουν. Εκτός Κρήτης, ναι. Εκτός Ελλάδος. Η Κρήτη μπορεί να στείλει προϊόντα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν φεύγουν εκτός Ελλάδος. Ο κύριος όγκος της παραγωγής όμως αυτή την περίοδο, το 80%, διοχετευόταν μέσω των Βαλκανίων στις αγορές της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτό είναι το πρόβλημα το σημαντικό.
Δηλαδή δεν υπάρχει Σέρβος αυτή τη στιγμή στην αγορά της Θεσσαλονίκης που να μπορέσει να κάνει εμπόριο. Να μπορέσουμε εμείς να εξάγουμε είτε απευθείας είτε μέσω της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Είναι δραματικό το πρόβλημα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είσαστε κατανοητός. Πείτε μου κάτι, κύριε Δικτάκη, όμως, γιατί αυτές οι εικόνες, ναι, μεν μπορεί να βλέπουμε τους παραγωγούς των Χανίων και όχι μόνο, αλλά και της Ιεράπετρας να οδηγούνται στην έσχατη λύση να πετάξουν 50 τόνους, μπορεί και περισσότερους να αποδειχθούν τελικά στο μέλλον, ντομάτας στις χωματερές. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος στο σπίτι του, υπάρχει ο οικογενειάρχης που λέει τώρα η παραγωγή, μα γιατί πετάνε τις ντομάτες, εγώ εδώ δεν έχω να φάω, ή δεν έχω προεκυπευτικά που είναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο ζητούμε όλοι στα σπίτια μας, πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ντόπιο παραγωγό. Κατανοητό και η αγανάκτηση. Νομίζω σας το έχουν κάνει αυτό το ερώτημα. Δεν μπορεί να μην σας το έχουν κάνει οι οικογενειάρχες. Φυσικά, για να σας απαντήσω. Δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους οικογενειάρχες που κάθονται στο σπίτι τους. Γιατί δεν κάνουμε τη δωρεά? Για να γίνει μια δωρεά έχει τεράστιο έξοδο. Το έξοδο της δωρεάς απαιτεί μια συγκομιδή, ναι, η οποία έχει γίνει, απαιτεί μια συσκευασία, απαιτεί μια διαλογή. Αυτά είναι κάποια έξοδα. Είναι περίπου στα 25 με 35 cents το κιλό, με τα μεταφορικά ανάλογα, από 25 με 35 ανάλογα που θα στείλουμε τα προϊόντα μας. Εκτός από αυτό το κόστος όμως, υπάρχει και το κόστος του δελτίου αυτοπαράδοσης, το οποίο σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να περάσω μια κανονική τιμή, παρόλο που είναι δωρεά, και θα πρέπει να πληρώσω το ΦΠΑ. Ναι. Στη συγκεκριμένη κατάσταση, φυσικά, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εμείς αδυνατούμε να κάνουμε αυτή τη δωρεά στο παρελθόν και πέρυσι και προπέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα δηλαδή και η δωρεά θα κοστίσει άμα την κάνετε, άμα μπείτε στη διαδικασία να βοηθήσετε κόσμο. Έξοδο. Πάλι θα βάλετε το χέρι στην τσέπη. Φυσικά, τα προηγούμενα χρόνια, όταν εξασφαλίζαμε τα έξοδα της καλλιέργειας και μπορούσαμε να καλύψουμε και τις βασικές βιολογικές μας ανάγκες από το εισόδημά μας, κάναμε αυτές τις δωρεές. Υπάρχουν αυτές τις δωρεές. Πλέον δεν μπορούμε μαζικά να την κάνουμε και είναι ένας λόγος αυτός. Και δεύτερος λόγος είναι η πανδημία. Ο COVID-19. Πού θα πάμε τα προϊόντα? Ποιο κόσμο θα καλέσουμε να έρθει να τα πάρει? Πείτε μου εσείς. Γίνονται μικρές δωρεές στις περιοχές. Αναπεριοχές. Εμείς εδώ στο δικό μας το μέρος, okay, ναι, κρατάμε τις ντομάτες 2 ημέρες στο συσκευαστήριο. Αν κάποιος ενδιαφερθεί και έρθει να πάρει, έχει καλώς. Δεν είπαμε εμείς κανένα μην έρθει να πάρει. Και μάλιστα και χθες το απόγευμα, μετά το ρεπορτάζ που κάναμε εδώ, ναι, όταν επιστρέψαμε στο συσκευαστήριο, υπήρχε κόσμος ο οποίος έπαιρνε ντομάτες για το σπίτι. Αλλά δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε παραπάνω από 2 μέρες στο συσκευαστήριο. Είναι και θέμα υγειονομικό στο κάτω-κάτω. Σωστά. Αναγκαστικά λοιπόν, είτε τις πέταμε μαζικά, είτε τις πετάει ένας-ένας στα προβατά του. Το ίδιο και το αυτό. Δεν έχει σημασία πώς πετάμε τις ντομάτες. Κύριε Δικτάκη, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα τώρα? Γιατί μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εμείς σας κατανοούμε, σας κατανοούν νομίζω και οι πολίτες της Κρήτης, με βάση και τα όσα ζητάτε και με τα όσα δηλώνετε και περιγράφοντας όλο το πρόβλημα που περικλεί τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Κρήτη τελικά και το θερμοκηπιακό κομμάτι. Από εδώ και πέρα πώς θα ενεργήσετε, γιατί πού αναφέρομαι? Θα συνεχίσετε να καλλιεργείτε, θα συνεχίσετε να κόβετε ή έχετε φτάσει στα όρια σας, να σου το πω έτσι απλά? Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας, δεν τα έχουμε φτάσει στα όρια μας. Ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει σιγά σιγά, πεθαίνει. Είτε η αύξηση του βιωτικού επιπέδου, η δραματική εξέλιξη τεχνολογίας και αυτά έχουν ξεχάσει η πείνα, μάλλον το σημείο της πείνας έχει φτάσει πλέον σε ένα κορεσμό και δεν το κοιτάμε. Δεν κοιτάμε τον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή. Η Πέτρος έχει υποβαθμιστεί. Ιστορικά να πω ότι μετά από παγκόσμια τέτοια γεγονότα, ναι, ήταν κεφαλαιώδης η συνεισφορά του αγροτικού κόσμου. Βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο γεγονός κοσμοϊστορικό αυτή τη στιγμή. Και θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει λάβει τα ανάλογα μέτρα για μας. Η Ήπεθρος ξεπίνασε μεγαλοπόλης μετά από μεγάλα προβλήματα, ιστορικά γεγονότα. Αυτό δεν έχουν καταλάβει κάποιοι. Και αν εγώ κάνω μια δωρεά και μπορέσω να την κάνω παρόλα τα προβλήματα, εγώ θα την κάνω σήμερα. Αλλά ως του χρόνου, ενδεχομένως θα τρώνε λαχανάκι Βρυξελών ή ντομάτα Πολωνίας. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, φαντάζομαι, έτσι. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να ξανακαλλιεργήσουν, ειδικά οι θερμοκηπιάδες. Βέβαια. Εδώ μην πάμε μακριά, κύριε Δικτάκη, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ πρόσφατα. Έχει περίπου 4,5 με 5 ευρώ ένα μπροκολάκι και ένα κουνουπίδι. Σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις λύσεις θα οδηγηθούμε. Θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα μελλοντικά, αν όντως, όπως λέτε κι εσείς, δεν πάρθουν μέτρα για τη στήριξη όλων εκείνων των παραγωγών που νοσούν
τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω κορονοϊού και αυτοί θα πρέπει να στηριχτούν. Λοιπόν, κύριε Δικτάκη, δυστυχώς δεν έχουμε περίσσιο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Μακάρι την επόμενη φορά που θα συνομιλήσουμε να έχετε εκείνα τα ψήγματα, τα θετικά, τα αισιόδοξα και από την τηλεδιάσκεψη που θα έχετε αύριο και με τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να πάνε όλα καλά. Εγώ αυτό εύχομαι.